Γεια παιδιά, σήμερα είναι Κυριακή και όπως βλέπετε δεν έχουμε gaming αλλά κάτι ξεχωριστό. Αποφάσισα την Κυριακή λοιπόν να σχολιάζουμε τέτοια... Είναι ένα παιχνίδι στον υπολογιστή Dim Drive με πληρωμή και εκεί τρακάρεις και θα σχολιάζουμε κάποια βίντεο μαζί για να δούμε πόσο πραγματικά είναι. Ναι, όπα. Ας τον αφήνει, πάμε. Μια ανταλίκα σε μια πόλη, ωραία. Καταρχάς, δεν είναι Φεράρι, πώς... Και όχι Φεράρι, είναι ανταλίκα. Πώς κάνει τέτοιο drift. Wait, τι είναι αυτό. Τι... Πώς. Δεν βγάζει νόημα, όλο μαζί πετάχτηκε μπροστά. Ένα αμάξι κουβαλάει ένα άλλο. Πρώτον, εντάξει, είδαμε το τι έγινε. Οκ. Αλλά αυτό που είναι κάτι σαν τα πλοία, εντάξει, τζιπ θέλεις για να το οδηγήσεις. Και ένα μικρό αυτοκινητάκι, δηλαδή. Το οδηγάει. Δεν βγάζει νόημα. Οκ. Ωραία, το λεωφορείο τράκαρε. Πάει και η κολόνα. Φύρι πήγε για το τούνελ. Το βλέπατε στην αρχή, πήγε να χτυπήσεις τον τοίχο. Αστόχησε και σου λέει στο τέλος. Όχι να μου δώσεις, να στρίψω λίγο δεξιά. Όπου φύγει. Κι άλλο. Έγινε... Καλά, ειδικά εδώ δεν καταλαβαίνεις αν ήρθε αμάξι. Το μόνο που έχει σωθεί είναι αυτό εδώ. Ένα μπλε αμάξι τρέχει στην έρημο. Περάστε διασταύρες χωρίς να σταματήσει παρόλα αυτά. Και περιπολικό. Και όπως έκανε και στην προηγούμενη δεν σταμάτησε. Παρόλα αυτά. Τώρα ποιος κορνάρει ποιον δεν έχω καταλάβει. Εν τω μεταξύ το περιπολικό. Βλέπετε εδώ τα χάλια. Μερικές φορές σου κλείνουν κλίση γιατί μου λύνει στο περιβάλλον. Ποιοι οι αστυνόμοι. Επίσης αυτό εκεί το στρογγυλό τι είναι. Μοιάζει με αυτό που κόβουμε την πίτσα. Αυτό ήταν, εντάξει, δεν βγάζει λογική. Μια καλοσυνάτη μέρα που δεν γλιστράνε οι δρόμοι, μια νταλίκα με δύο κοντέινερ μέχρι τώρα, δεν ξέρω αν έχει παραπάνω, να κάνει drift, δηλαδή έλεος, εντάξει, μπορεί να το πάθεις και πας αργά. Ναι, δύο κοντέινερ είχε. Παρεστήσεις θα είχε, γι' αυτό είχε πάρει και τον εξιονιστήρα. Σου λέω, θα χιονίσει. Τα ματρακάρω κάπου, θα πω χιόνιζε, τον εξιονιστήρα δεν τον πήρα. Παρ' όλα αυτά. Έχω να κάνω μια ερώτηση για αυτό το παιχνίδι. Πώς τους δίνουν το δίπλωμα? Τους πληρώνουνε τους δασκάλους? Πώς τους το δίνουνε το δίπλωμα? Τρέχουμε στην παραλία και στις δύο λωρίδες και μπαίνουμε στην πόλη. Του δώσε να καταλάβει. 5 στροφές στον αέρα έκανε. Και πεις τι είναι αυτό. Αγωνιστικό δεν ξέρω. Γι' αυτό σταμάτησα να δω. Καινούριο το έκανε. Έχει και το φλάσ αναμένο. Κοιτάξτε εδώ πίσω. Έλεω. Κλασικό φαινόμενο, ένα αμάξι, ένα αρμουλκί, ένα άλλο. Τι είναι αυτό! Α! Γέφυρα ήταν, εντάξει. Στην αρχή μου φάνηκε και... δεν ξέρω. Συμβαίνουν αυτά, εντάξει, δεν σχολιάζω κάτι. Ξέφυγε από τον έλεγχο. Α, καλά, στον κόσμο σου εσύ. Ναι.
Σου φταίνε τώρα εκείνη. Όχι, δεν τρακάρει μόνος του. Πού την πας στην κοτρώνα? Κοιτάξτε λίγο. Ήδη το πορπαγκάζ έχει λυγίσει και αν παρατηρήσετε μπροστινή, η ρόδα είναι στον αέρα. Και ανησούζα τα μάξι. Καταρχάς, αν πας έτσι θα πάρεις πρόστιμο, αλλά κάπου τη δένεις την πέτρα. Είδατε. Συγγνώμη. Με συγχωρείτε, έγινε η σύγκρουση, εντάξει. Ορίστε, και αυτός τι μετέφερνε από πίσω? Τι ήταν αυτό που έφυγε από την καρότσα του? Δεν ξέρω, παρόλα αυτά, πάμε στο επόμενο. Δύο αμάξια τρέχουν. Ο δρόμος είναι το σπίτι τους. Είναι έξω στην αυλή. Πάνε και οι δύο σε ποια λωρίδα θέλουν. Καταλαβαίνουμε το τι θα γίνει. Σε πόλεμο μπλέξαμε δύο ομάδες. Θα πάνε μπάγκι εναντίον καρ, δεν ξέρω. Ωραίο drift. Ω, του δώσε να καταλάβει. Του δώσε να καταλάβει. Τράχουνε κάτι αμάξια. Ωραία. Παίρνουν και τις δύο λωρίδες. Και χιονίζει. Οπότε κάτι κακό θα γίνει. Μπάει, τα θέρισε όλα. Έπεσε ένας να πέσει σε μία πέτρα, τους θέρισε όλους. Πώς έγινε αυτό το κόκκινο? Ένα φορτηγό να μεταφέρει. Κάτι λογικό. Ένα φορτηγό να μεταφέρει αμάξι. Όχι ένα αμάξι αμάξι. Πάμε να δούμε. Δεν τους είδε. Δεν μπορώ να καταλάβω. Ήδη από την εικόνα βλέπουμε, τώρα που έχω κάνει pause, ότι το αμάξι θα πάει ταξίδι. Θα πετάξει, αλλά έβγαλε πάλι λογική. Πολύ θα το ήθελα να είχα μια τέτοια πλατφόρμα. Εξάτμιση, κοιτάξτε λίγο την εξάτμιση. Τελευταίο μοντέλο. Έχεις δει ποτέ εξάτμιση αμάξι να είναι τόσο στεφογυριστή? Όχι. Δεν μασάει. Έχει γίνει πίτα. Πίτα έγινε το καημένο. Ήδη από το GTA θα γνωρίζετε ότι όταν σε κυνηγάει η αστυνομία γίνεται σίγουρα μια καταστροφή, καμιά έκρηξη, οπότε κάτι κακό θα γίνει και εδώ. Του δώσε και κατάλαβε. Ωραίο. Το έχουν εγκαζώσει. Ότι. Τι. Ένα αμάξι με τρία, αν είδα καλά, τροχόσπιτα, πήγε και το κάρφωσε στον τοίχο. Θα είχε πιει ο οδηγός για τα καλά. Εσύ γιατί σταμάτας, δεν έπαθες κάτι, συνέχισε την πορεία σου. Οκ.
Δεν το ήξερα ότι έχουμε εξελιχθεί τόσο. Υπάρχουν αμάξια που πετάνε, δεν το ήξερα. Θα το τσεκάρω μετά. Καινούριο. Οκ. Συνεχίζει, σου λέει πάω συνεργείο τώρα. Μια ανταλίκα. Καμάζ, αν το δάτε, καμάζ. Πού πας, ρε εσύ μαύρε. Βγαίνεις έτσι τη διασταύρωση να μου πεις ελληνικά ζώα. Το καταλαβαίνω. Έτσι είναι οι Έλληνες. Τα μπάτερ, όλα, τα γκρέμισε. Έχει κλείσει ο δρόμος τώρα. Μπράβο, καταπληκτικά. Με συγχωρείτε, διαφημίσεις, ξέρετε. Μου φεύγει πάνω τους. Τίποτα δεν το σταματά. Και φεύγει και πίσω. Τι έγινε, προχωράμε. Κάτι δεν πάει καλά. Πήγαμε αλλού να τρακάρουμε. Δεν βόλευε εκεί το σημείο. Παρ' όλα αυτά. Οκ. Σιωνισμένος δρόμος. Oh shit! Ανατρίχιασα. Ο οδηγός τώρα θα πει για ταξίδι. Αν αυτό έγινε, ξέρω εγώ, στον Καναδά, θα τον βρουν στην Κίνα. Έτσι όπως πάνε να κάνουν, ξέρω, να μαζέψουν τις φοιτίες τους με τα ρίσια, θα δουν και έναν άνθρωπο εκεί, τέζα στάιματα. Παρόλο αυτό. Εκτός και αν την έχει γλιτώσει και πέσε σε νερό. Φεύγουν όλοι, πάνε στις δουλειές τους. Σου λέει, α, θα μ' απολύσει το αφεντικό. Ένα τροχόσπιτο, ένα δύο, ένα μαξάκι, κάνανε κούρσα. Βασικά, μια τέτοια θα μπορούσε να συμβεί σε μέρη που είναι π.χ. μονόδρομοι και από τις δύο πλευρές και πολλές στροφές. Ένα γρήγορα αμάξι τρέχει. What the fuck, του όσε και κατάλαβε. Και αυτός τρέχει. Έχεις πάει στο αντίθετο ρεύμα. Μπράβο σου. Ωραία, ωραία προσπέραση. Ωραία, αυτός είναι. Αυτός είναι επαγγελματίας. Όπα. Λάθη γίνονται. Τον έχει πάρει Ferrari για να δοκιμάσει το καινούργιο αμάξι, που μάλλον δεν θα βγει στην αγορά. Wow. Okay. Και πάει και πίσω. Έπεσε και στο γκρεμό. Το χειρόφρενο δεν θα πιάνε. Λοιπόν, δεν το ξέρω τι τελειώνει. Θυμάστε που σας είχα πει, περίμενα. Εδώ δίπλα πάμε. Για τα επτάμενα αμάξια.
Πάμε να το τσεκάρουμε. Business Technology. iOS 13, ωραία. Τι. Κάτι λέει. Πάμε και Science. Ναι, όχι ο Κοσμοτέ. Ωραία, μπράβο του. Aliens. Τι κάνουν, ψάχνουν για εξωγήινους. Ω, μάλιστα. Γεννητικά, τι έκανε, βγήκε ανθρώπινο αυγό, what the fuck, δεν λέει κάτι, λοιπόν, αυτό που βλέπετε δεν το έχω κατεβάσει εγώ, το είχε το κινητό, το ίδιο, βασικά τι κάνω, πάω έτσι, στο ένα κοινό φίλο, αυτό ήταν το βίντεο, ναι, κάθε Κυριακή θα κάνω τέτοια βίντεο. Τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Μην ξεχάσετε να κάνετε like και subscribe. Τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο.